δεν μπορεί να δεχτεί όλο αυτός ο τόπος, ο χώρος εδώ στο νότιο διαμέρισμα άλλα πράγματα. Δεν μπορεί. Δεν χωράει. Την ανησυχία τους για τα κρυφά σχέδια που μπορεί να έχει σε συρτάρια του Όλπα σε σχέση με την αξιοποίηση της πυρακής εκφράζουν οι κάτοικοι των νότιων Οσινικιών. Η ηγεσία του οργανισμού μίλησε για δράσεις υποστηρικτικές στη λιμενική βιομηχανία. Εάν αξιοποιηθεί σωστά ο χώρος της πυριακής Πατραϊκής, καλώς να έρθει. Δεν ξέρουμε όμως τι κρύβεται πίσω από τον όρο, θα αναβαθμίσω και με ποιους όρους και τι πρόκειται να κάνω. Είπε ο κ. Πλατικώστας, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠΑ προχθές, ότι θα γίνει διαβούλευση με το Δήμο. Εμείς περιμένουμε να ενημερωθούμε και δεν θέλουμε να οδηγηθούμε σε ακραίες πράξεις όπως το έχουμε κάνει στο παρελθόν. Αυτοί μας οδήγησαν. Οι κάτοικοι αντιδρούν με τη δημιουργία εμπορευματικού κέντρου, καθώς όπως τονίζουν, αυτό συνεπάγεται δράσεις, οχλούσες και ρηπογόνες. Υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις πλέον από τους συλλόγους. Η ηγεσία του ΟΛΠΑ ζήτησε 100 στρέμματα πράσινο, χωρίς ωστόσο να έχει αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες. Μάλιστα, σε πρόσφατες δηλώσεις, ο διευθύνοντας σύμβουλος Κώστας Πλατικώστας είχε καταθέσει την προοπτική για αξιοποίηση των χώρων της πυριακής Πατραϊκής ως κέντρο ανάπτυξης υποστηρικτικών υπηρεσιών της λιμενικής ζώνης. Και τι λέει η κυβέρνηση, η κυβερνητική πολιτική? Μια λιμενική βιομηχανία ανταγωνιστική, με περιφερειακή συγκρότηση, με συνέργειες, ώστε να μπορέσουν οργανωμένα σχήματα να κάνουν ανταγωνιστική την λιμενική βιομηχανία. Οι κάτοικοι αντιδρούν με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα ενοχλούν την περιοχή. Όπως τονίζουν, θα συμφωνήσουν μόνο σε δράσεις που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της περιοχής τους. Πιστεύουμε ότι θα φύγει η μάντρα, το τυχείο της Μαρτιανού και από πάνω από τη Θαλή. Πιστεύουμε ότι θα γίνουν χώροι πρασίνου και πιστεύουμε ότι ό,τι και να γίνει θα κατατείνει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής. Είχαμε πάρει μια απόφαση όταν ξανά έγινε το θέμα της πυριακής Πατραϊκής. Εμάς ό,τι είναι καλό και όμορφο και γίνει σε πράσινο και διαδικασίες, είμαστε σύμφωνοι. Ό,τι είναι όμως αντίθετο με αυτό που γίνεται στο νότιο διαμέρισμα ειδικά, έχουμε πάρει απόφαση όλοι οι συλλόγοι ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε κάτι άσχημο πλέον για την περιοχή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το αρμόδιο Υπουργείο έχει ζητήσει από τους υπεύθυνους του ΟΛΠΑ να βγάλουν καινούργιο επιχειρησιακό και στρατηγικό σχέδιο, το οποίο αναμένεται να βγει και στη δημοσιότητα το επόμενο διάστημα. Πάντως, μέχρι στιγμής ο ΟΛΠΑ έχει τονίσει ότι σε συνεργασία με το Δήμο θα αποδοθούν κατ' εκτίμηση 100 στρέμματα πρασίνου και χώρων αναψυχής για τους πολίτες της περιοχής.